Μαρία, την ίδια ώρα επικρατεί ιδιαίτερος εκνευρισμός στην Άγκυρα για το θέμα των F-16. Πράγματι, οι πιέσεις προς την Άγκυρα γίνονται όλο και πιο ασφιχτικές. Ήδη πληροφορίες λένε ότι την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθούν στο Λονδίνο ο Φιντάν, ο καινούργιος Υπουργός Εξωτερικών, μαζί με τον Μπλίνκεν, γιατί ο Μπλίνκεν θέλει να του ασκήσει παραπάνω πιέσεις. Βλέπουν την Τουρκία να λοξοδρομεί. Γι' αυτό λοιπόν και ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο Μερτσελίκ, αντιδρώντας σε όλο αυτό το pressing που ασκείται, έβγαλε ξανά το σκληρό πρόσωπο της Άγκυρας, είπε δεν θα δεχτούμε τα καπρίτσια, είπε χαρακτηριστικά ορισμένων Αμερικανών γερουσιαστών και προειδοποίησε ξανά ότι η Αμερική, αν δεν δώσει τα F-16 στην Τουρκία, θα στραφούν τότε σε άλλες χώρες για μαχητικά. Ουσιαστικά παίζει η Άγκυρα με την ανάγκη της Δύσης που θέλει να επαναφέρει την Τουρκία στο άρμα της και η ψήφος τώρα για τη Σουηδία είναι ένα πολύ ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί που χρησιμοποιεί. Μάλιστα, Μαρία Ζαχαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να ακούσουμε τι είπε ο Μερτσελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. Türkiye egemen bir devlettir. Her halükarda kendi güvenliğini sağlayacak kudret ve kabiliyete sahiptir. Bir takım belli lobilerle bağlantılı Amerikan senatörlerinin kaprisleriyle Türkiye'nin milli güvenliği hakkındaki adımlarımıza karar vermeyeceğiz.